Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης προρομίας. Μένει πίσω λίγο η Ακτής. Φροσάρα πάει μπροστά. Η Φλάγη Οργία θέλει να ακολουθήσει στη δεύτερη θέση. Πιο πίσω εσωτερικά είναι η Νόμαος. Απ' έξω ο Αχελός θέλει να βελτιώσει θέση και θέλει μάλιστα να οδηγήσει την υποδρομία. Ο Αχελός από την Φροσάρα και τον Αντρονικόλα. Έμεινε λίγο πίσω τώρα η Φλάγη Οργία. Αχελός θα πάει στην πρωτοπορία και είναι ήδη 2-3 μήκη μπροστά από την Φροσάρα. Τον Αντρονικόλα μένει εσωτερικά η Φλάγη Οργία. Ο Μελισσίας, η Νόμαος έμεινε λίγο πίσω. Καθώς ο Αχελός πάει μπροστά, η Φροσάρα θέλει να επιστρέψει και να είναι κοντά του. Εξωτερικά τρέχει ο Αντρονικόλα, η Φλάγη Οργία που αναμένει πιο πίσω μαζί με τον Μελισσία. Εσωτερικά τρέχει και ο Νόμαος. Πάντα μπροστά ο Αχελός με την Φροσάρα, τον Αντρονικόλα. Η Νόμαος εσωτερικά θέλει να βελτιώσει θέση μαζί με Φλάγη Οργία και Μελισσία. Πιο πίσω είναι η Ακτής με τον Ροδιανό. 800. Ο Αχελός έχει δημιουργήσει 2-2,5 μήκη διαφορά από τα υπόλοιπα άλογα, εκ των οποίων θέλει να περάσει ο Αντρονικόλας. Εσωτερικά πάντα με τη Φροσάρα να μένει Φλάγη Οργία. Εξωτερικά και ο Μελισσίας τώρα βελτιώνει θέση. Καθώς το 600, ο Αχελός είναι μπροστά. Και ο Μελισσίας τον ακολουθεί τώρα στα 2-2,5 μήκη. Πιο πίσω ο Αντρονικόλας, η Φλάγη Οργία και αυτή αναμένει. Καθώς κοντά στο 500, ο Αχελός είναι μπροστά. Ο Μελισσίας πιέζει τώρα στο 1,5 μήκος. Η Φλάγη Οργία 3-4 μήκη θέλει και αυτή να πλησιάσει. Ο Αχελός έχει δίπλα τον Μελισσέα. Φλάγη Οργία κάνει και αυτή. Ανεβασμένη στα 3 μήκη. Καθώς ο Μελισσέας θέλει να πάει στην πρωτοπορία τώρα από τον Αχελό. Πιο πίσω και η Φλάγη Οργία που θέλει να καλύψει τα τελευταία μέτρα. Μελισσέας έχει πλεονέκτημα. Πλέον η Φλάγη Οργία φαίνεται να είναι η αντίπαλος και είναι δυνατή απ' έξω. Η Φλάγη Οργία να απειλήσει τον Μελισσέα. Φλάγη Οργία φαίνεται να περνά από τον Μελισσέα. Φλάει Γεωργία. Ανοίγει διαφορά από τον Μελισσέα. Φλάει Γεωργία. Θα κερδίσει καθαρά. Μελισσέας και ο πίσω Αχελός και η Ακτής. Καθαρή επικράτηση στο τέλος. Εύκολη για το Φλάει Γεωργία, το φαβορί της υποδρομίας. Βέβαια, τελευταία μέτρα. Με υπομονετική διαδρομή. Δυνατή στο τελευταίο 200. Θα κερδίσει καθαρά τον Μελισσέα, τον Αχελό. Και την Ακτής. Και πίσω.